Καλησπέρα σε όλους, τι κάνει ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth. Πάμε άλλο ένα επεισόδιο με τον Lost. Θα παλέψουμε για τον Μέγα Σατανά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Προσπαθούμε και εν τέλει ποτέ δεν τα καταφέρνουμε. Θα δούμε αν θα κάνουμε άλλη μια καλή αρχή όπως κάναμε και τις προηγούμενες φορές. Οπ. Με Curse of Darkness και τέτοιο Champion ήταν πολύ άτιμο. Λοιπόν, τον Ερμίτ μπορεί να τον κρατήσουμε για επόμενο όροφο. Άρκει να μαζέψουμε λεφτά, να δούμε τι item θα μας δοθεί. Ωραία. Πολύ πολύ ωραία. Ένας ακόμη αντίπαλος εδώ υπάρχει. Cursed Room και στείλαμε Devil Room από τώρα. Ου, στο τσάκ το γλιτώσαμε. Για να δούμε και εδώ. Κουτσά στραβά, θα τα καταφέρουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Ωραία. The world. Δεν έχουμε τα καν βόμβα. Kirigate's body, λοιπόν, κάνουμε άλλη μια καλή αρχή. Είναι εξαιρετικό το αντικείμενο αυτό. Νομίζω πως θα ήθελα να το συνδυάσω με Sealed Tears. Βόμβα δεν βλέπω να βρίσκουμε. Πάμε στο προτελευταίο δωμάτιο και μετά στο boss. Θα τα ανοίξω τα ένα. Ερημίτης, κλειδί, βόμβα και ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε θα το δοκιμάσουμε. Ερχόμαστε ίσως για κάποια λεφτά. Τέλεια, λοιπόν, άλλη μια βόμβα εδώ. Και για ένα καλό active αντικείμενο θα το δοκιμάσω. Το γκλίδι θα το χρησιμοποιήσουμε στο άλλο κίτρινο σεντούκι. Καλό είναι να τα ανοίγουμε. Δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει. Στον τοίχο, οπότε δεν το θέλω. Ναι, και έχουμε lost. Οπότε το ίδιο πράγμα. Είτε δεν πειράζει, καλύτερα χωρίς τόσο μεγάλο range. Έτσι, Duke of Lies τον έχουμε. Τον έχουμε και εύκολα μάλιστα. Αργά και σταθερά θα τα καταφέρουμε όλα. Έτσι. Δώσ' μου tears. Πήραμε range και lock up. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχημο το range και το lock up. Αυτό μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε Devil Room τώρα και να βρούμε τρεις βόμβες. Πρέπει να βρούμε επίσης, όπως έλεγα, και ένα κλειδί. Χτυπηθήκαμε εδώ πέρα, πράγμα που δεν το περίμενα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δύο χτυπήματα στον δεύτερο όροφο. Lil Charge. Ναι, και δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου κλειδιά. Έλεγα ότι θα δώσει κλειδί. Εδώ, δώσ' το. Οκ, πάμε να συνεχίσουμε. Δεν χρειάζεται να τα ξοδέψουμε όλα μας τα λεφτά. Ούτε εδώ κλειδί. Αν δεν μας δοθεί και τώρα, νομίζω πως πρέπει να ξοδέψουμε όλα μας, μάλλον μας τα λεφτά στους κουλοχέριδες, λοιπόν. Ούτε βόμβες βρήκαμε. Για να δούμε εδώ τι μπορούμε να καταφέρουμε. Πλήρωσε.
Για να δούμε τώρα. Νομίζω πως εδώ είναι καλύτερα. Ένα και ένα. Βόμβες, δώσε βόμβες. Έδωσε βόμβες και θα βάλουμε μία εδώ. Για να δούμε τώρα. Πάρα πολύ καλά. Δύο κλειδάκια. Κρατάμε και τη βόμβα. Item room. Το ζήτησα και ήρθε. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας πολύ καλύτερα. Και νομίζω πως το trinket που άφησα θα το ήθελα τώρα. Τέλος πάντων, πάμε να πολεμήσουμε τον boss. Είναι Little Horn. Δεν μας χρειάζονται τα Shield Tears. Δεν πειράζει καθόλου. Έτσι, ωραία η βόμβα. Κάπου εδώ θα τον κερδίσουμε. Little Horn. Θα πάρουμε tier και shot speed up. Θα μπούμε και θα βγούμε. Το μόνο που σας απομένει είναι να ανοίξουμε Angel Room στον επόμενο όροφο, παίρνοντας κάποιο δυνατά αντικείμενο για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον άγγελο. Ευκολάκι, επειδή πετάω, προφανώς. Πάμε, ωραία. Cursed Room. Στο Cursed Room θέλω να πάω... στο Angel Room θα έλεγα, αλλά οκ. Okay. Ευτυχώς δεν είναι Excel όροφος. Ωραία. Ωραίο σημάδι ο δικό σου. Πρέπει να τους κερδίσουμε κάποια στιγμή. Μπατάρια, πολλές μπαταρίες. Ευτυχώς μαζεύουμε και λεφτά. Πολλές μπαταρίες όμως. Λογικά προς τον boss πηγαίνουμε τώρα. Ναι, ας μπούμε και εδώ πέρα. Steam Sale, για να αγοράσουμε Steam Sale, 12 Diamonds. Δεν θα πάρω άλλο Steam Sale, δεν νομίζω πως χρειάζεται. Λογικά προς τον boss. Πίστευα ότι πηγαίναμε, αλλά δεν πηγαίνουμε. Ας πάρουμε ένα επιπλέον familiar, διότι το προηγούμενο trinket νομίζω δεν μας βοηθούσε πουθενά. Για να δούμε και από εδώ. Item room. Τι θέλουμε, θέλουμε. Κάτι καλό. Εντάξει, δεν το λες καλό, το λες πιθανό να χρησιμεύσει κάπου και αυτό, λογικά. Ωραία. Το cricket body είναι ό,τι καλύτερο για τα συγκεκριμένα bosses, mini boss όπως θέλετε να πείτε τα. Are you wizard? Εξαιρετικά. Αφού μπορέσαμε και τους κερδίσαμε. Για να έρθουμε εδώ. Ultra Pride. Μου αρέσει, διότι θα εμφανίζουμε κόκκινα σεντούκια και μπορεί να πηγαίνουμε σε Angel Room. Εδώ είμαστε. Έλα εδώ στην ευθεία. Λοιπόν, θα το πάρουμε το left hand. Ελπίζουμε να βρεθούν κόκκινα σεντούκια να μας πηγαίνουν στον Devil. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Όλους μαζί, έτσι. Θέλω τρία κόκκινα σεντούκια αριστερά να εμφανιστούν. Και ένα ίσως φανεί χρήσιμο. Έλα. Πιθανόν να χρειαστούμε και λίγο damage.
Πάρα πάρα πολύ ωραία, καλά τα πάμε. Λογικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τυχώς ανεβάσαμε και λίγα tiers. Χρειάζονται. Πάμε προς τον boss. Έλα, επιτέλους να τους κερδίσουμε. Ωραίο το κλειδάκι. Και ήρθε η ώρα για το boss. Το boss είναι Fallen. Εξαιρετικό. Και Razor Blade. Δεν άνοιξε τίποτα. Θα δούμε αν θα ανοίξει τώρα. Το φοβάμαι, αλλά πρέπει να το κάνω. Και Devil Room. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Devil Room. Πώς θα αφήνουμε τέτοια Devil Room, δεν μπορώ να καταλάβω. Για τον Μέγα Σατανά, τον παλιό Μέγα Σατανά. Και να που χτυπήθηκα από το πουθενά. Ωραία, ωραία. Ωραία, τα καταφέραμε. Τι γίνεται τώρα, τελειώνουμε από το δωμάτιο αυτό. Παρακαλάμε από τον όροφο, ήθελα να πω. Παρακαλάμε στον επόμενο όροφο να εμφανιστεί Angel Room ή κάποιον trinket το οποίο θα μας δώσει Faith Up. Τελικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Ας μπούμε και εδώ. Δεν νομίζω πως αξίζει. Αυτό περίμενα ούτως ή άλλως. Για να δούμε, για να δούμε. Αυτό κατά λάθος έγινε. Πάμε δεξιά. Item room δεν έχουμε βρει, το ψάχνουμε. Θέλουμε tiers, θέλουμε damage, θέλουμε τα πάντα. Και να που δεχτήκαμε και τον damage. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έρθει προς τα πάνω μας. Αν και έρχεται με αρκετή φορά. Μέχρι εδώ ήτανε. Θα πάμε και shop, φυσικά, φυσικά. Ας πάρουμε το κλειδάκι μας, ας πάρουμε και τις βομβίτσες μας και φτάσουμε στον boss από το πουθενά. Ωραία. Item δεν έχουμε βρει, πάμε να κερδίσουμε τον boss. Hollow είναι. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ εύκολο αυτό το boss για εμάς. Πλασέντα. Πως τα αφήνουμε αυτά τα αντικείμενα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ψάξουμε και τις υπόλοιπες κατευθύνσεις του ορόφου. Curse of the Lost είναι εκνευριστικό, θα έλεγα. Εδώ ήρθαμε. Ήρθαμε, δεν ξέρω αν έχει από αριστερά. Δεν έχει, οκ. Okay. Ωραία. Ωραία το slow. Ό,τι πρέπει ήτανε και για το συγκεκριμένο δωμάτιο ήτανε τούφα. Από εδώ ήρθαμε μάλλον. Αλλά έχω χαθεί λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε.
πρέπει να βρούμε item room. Εδώ λογικά βρίσκεται. Και το συγκεκριμένο trinket θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Τέλεια. Τέλεια, και στο item room μέσα θα βρούμε... Δεν γίνεται να μην τον πάρω. Πολύφημος για άλλη μια φορά. Το θέμα είναι ότι ίσως δεν ήταν ότι καλύτερο για εμάς. Δηλαδή θα προτιμούσα να φτιάξω έναν γρήγορο χαρακτήρα με δυνατά tiers, παρά πολύφημο με shield tiers. Αλλά οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό έχουμε, με αυτό θα πολεμήσουμε. Και ελπίζω να φτάσουμε στο Μέγα Σατανά. Άλλες φορές που δεν θέλεις, φτάνεις για πλάκα. Τώρα θα μπω να τα πάρω ή θα φταίω εγώ. Να ποντάρω στο ότι θα εμφανιστεί, θα τα πάρω. Ποντάρω καθαρά στο ότι θα εμφανιστεί το Gappy Stale και το Dutch Key σε κάποιο item room. Α, τέλεια. Εντάξει, νομίζω πως πολύ καλά έκανα και τα πήρα αυτά τα αντικείμενα, διότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ωραία αντικείμενα. 60 νομίσματα. Οπ, οκ, ιεροφάντης. Ευτυχώς τους έχουμε όλους με ένα χτύπημα. Πάμε. Προς όπου και να πάμε, δεν νομίζω πως θα βρούμε τα bosses τόσο εύκολα. Για να μπούμε και εδώ, δώσε κάτι καλό. Εντάξει, δεν το λες και καλό αυτό. Έχουμε High Priestess και Devil. Το Algiz είναι μακράν καλύτερο. Ψάχνουμε για τα δύο item room που θα υπάρχουν στο συγκεκριμένο όροφο. Πολύ ωραία. Υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις ακόμα για να πάμε. Λογικά αριστερά βρίσκεται το μυστικό δωμάτιο εδώ πέρα κάτω. Πολύ σωστά μάντεψα. Και Fear Effect και Pentagram. Με το Pentagram νομίζω ανεβάζουμε το Evil, οπότε λίγο δύσκολο να ξαναεμφανιστεί η Angel Room. Όπως είπα, περιμένουμε πως και πως να εμφανιστεί Gappy Stale ή Dutch Key. Νομίζω το Gappy Stale είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί. Εξαιρετικά. Συνεχίζουμε εμείς. Βρήκαμε το πρώτο μας item room. Κάτσε καλά. Κάνα small rock ίσως. Σιγά μην το δίνε. Item room. Θα βρούμε το anemic. Κακό αντικείμενο. Δεν θα μας χρησιμεύσει σχεδόν καθόλου. Αλλά δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Το δέχεσαι, το παίρνεις και γεια σας. Ένα ακόμα item room χρειαζόμαστε. Ναι, σίγουρα. Εγώ παίρνω γενικά. Μάλιστα. Για να έρθουμε και από εδώ. Κάποιο item ίσως εμφανιστεί κάπου. Τέλεια. Οκ,
Λοιπόν, αφήνουμε τα boss για το τέλος, δεν μας χρειάζονται. Πάμε προς τα πίσω. Υπάρχουν σημεία που μπορούμε να πάμε. Health up. Α, μάλιστα, καρδιές είναι, πες έτσι. Και εγώ τον μπέρδεψα με τις μύγες. Οπ, μία καρδούλα, έτσι για το καλό. Και item room, item room, πού το item room. Small rock, small rock, small rock. Πάντως αν παίζαμε σαν κανονική παίκτη θα είχαμε γίνει τέρατα τώρα από damage, καρδιές, κουλουπού, κουλουπού. Το βρήκαμε το item room. Έλα, έλα. Χάπια δεν τα θέλω. Λοιπόν, στο item room μέσα θα βρούμε SMB Super Fan. Πολύ καλό αντικείμενο. Δίχως αμφιβολία. All Stats Up. Απ' τα καλά All Stats Up. Μάλιστα, οκ, okay, ευκολάκι. Για πάμε. Και σίγουρα θα πάω προς τα bosses, διότι και στο show πήγαμε και στα item room πήγαμε και τίποτα άλλο δεν έχουμε να ψάξουμε. Και το λοιπόν, τι γίνεται τώρα, παλεύουμε, ελπίζουμε να εμφανιστεί Guppy's Tale μέσω Devil Room. Έχουμε Loki, τον κερδίζουμε τον Loki, εύκολα. Παίρνουμε και τις πιτζάμες. Τέλεια. Οπ. Λίγα ακόμα θέλαμε. Εξαιρετικά. Και Devil Room, όχι Krampus. Wow. Τώρα που έχουμε και Penetrative Shot και Shield Tears, έχουμε την απόλυτη άμυνα. Γι' αυτό πρέπει να φτάσουμε μέχρι το Μέγα Σατανά. Βλέπετε τι ωραίο damage κάνουμε. Απλά πράγματα. Έτσι φτιάξαμε έναν ωραίο χαρακτήρα που μπορεί και κάνει εξαιρετικό damage. Έχω 9 ζωές όμως, δεν φοβάμαι τίποτα. Οπότε δεχόμαστε και το λάθος αυτή τη στιγμή. Πράγμα που πήγε να γίνει τώρα. Έτσι. Guppy Stale, πρέπει να γίνουμε Guppy. Αλκίζαν, Σουζ. Τέλεια. Πάμε προς τον boss. Δώσε κάτι καλό. Καθόλου άσχημο. Κάνε μας Guppy. Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία έρχονται κατά πάνω μου. Για να δούμε τι μπορεί να δώσει. Θα μπορούσα να πάω και μυστικό δωμάτιο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Πάμε απευθείας στον boss. Ας πάρουμε και ένα HP up έτσι για το καλό. Και έχουμε Skolex. Νομίζω μπορούμε να του κάνουμε καλό damage. Εδώ έτσι. Να έρθει με την ουρά. Με τον goal όπως θέλετε πείτε το. Δεν θα το πάρουμε εννοείται. Και Krampus. Δώσουμε και ένα Lamb of Coal. Όσο με
προχωράει να μεγαλώνει. Λοιπόν, ψάχνουμε ακόμα για Gappy Stale, ψάχνουμε ακόμα για Dutch Key. Από το πώς ψάχνουμε Dutch Key δεν το ξέρω στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Για να δούμε εδώ. Όχι, δεν μου κάνει, συγγνώμη. Εδώ ίσως μου κάνει. 3, 4, εξαιρετικό. Ό,τι πρέπει. Κάπου εδώ. Σκάνε. Δώσ' μου. Εντάξει, δεν ήθελε να δώσει. Εμείς μπορέσαμε και επιβιώσαμε. Απόλυτα. Gappy Stale για ένα καλύτερο αύριο. Εντάξει, νομίζω πως τώρα φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό αντικειμένων. Γι' αυτό δεν το μετανιώνω που αφήσαμε για άλλη μια φορά τα Angel Rooms στην τύχη τους, διότι δεν εμφανίστηκαν κιόλας. Και μπορεί να παίξω, ας πούμε, στο επόμενο επεισόδιο με κάναν Isaac και να μας βγάλει 10 Angel Room. Φω, με ένας μπάρο. Άντε πάμε να βρούμε την καρδιά της μαμάς. Πήγαινε μες στο Devil Room. Να τελειώνουμε από αυτό. Πολύ απλά. Άντε για. Πολλές μπαταρίες όμως. Πολλές. Εγώ το διάλεξα. Αλλά οκ. Okay. Τρίτο χρυσό κλειδί. Σίγουρα μπορεί και τέταρτο. Έλα εδώ. Επιτέλους βρήκαμε τον boss. Πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από τις βολές της καρδιάς της μαμάς και βλέπετε ότι κάνουμε ένα ικανοποιητικό damage. Έτσι απλά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Devil Room. Όχι, δεν το θέλουμε. Χάσκ, όχι. Και άμα βρούμε Dutch Key, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, Gappy Stale δεν εμφανίστηκε. Dutch Key δεν εμφανίστηκε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Απλά αφήνουμε την τύχη μας καθαρά στο chest. Small Rock. Δώσ' το Small Rock. 3 κόκκινα, 1 κόκκινο. Εγώ πρέπει να το ανοίξω, ξέρετε. Τέλεια, κάπου εδώ νομίζω έσκαγε. Εδώ. Πάμε και για το... εντάξει. Larry Junior. Έχουμε καλά tiers, έχουμε πολύφημο, έχουμε silty tiers, έχουμε 1002. Είναι... νομίζω ένα συνδυασμό που σίγουρα δεν χάνω από chest, δεν χάνω από Blue Baby και Isaac. Άστα τα λεφτά. Ωραία πράγματα. Πάμε να κατηφορήσουμε. Και τώρα πάμε αριστερά. Πολύ εύκολα θα έλεγα. Και Small Rock έτσι να ανεβαίνει τον damage μας. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε να επιμένουμε προς τα κάτω. Πιστεύω ότι από κάτω βρίσκεται ο Isaac. Μπαταρίες ακόμα κατεβαίνουν, βροχή όμως. Έτσι, εδώ είμαστε. Και έχουμε Empress. Αλγίζ. Για μια δύσκολη στιγμή.
Πήγαινε με Devil Room. Με κάνεις μάγκα. Έτσι από το πουθενά κερδίζουμε 4. Οπ. Γεια ήρεμα. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε, πάμε από τα αριστερά. Η καρδιά χρησιμεύει πάντα, πάντα όμως. Εδώ είμαστε. 1, 2, 3. Πάμε αριστερά τώρα. Στείλε με Devil Room. Να τελειώνει υπόθεση. Λοιπόν, εδώ θα βρίσκεται ο Άιζακ. Ποντάρ εδώ. Καλά πόνταρα. Α, είναι και αργός, εντάξει, για πλάκα. Λοιπόν, Άιζακ. Ίσως δεν θα χρειαστεί να κουνηθώ καν. Εδώ είμαστε, σταθερά, όμορφα και ωραία. Χτυπήθηκα, δεν πειράζει. Δεν θα ξαναχτυπηθώ και αν φοβηθώ, έχουμε το αλγίζ. Έχουμε και τις 9 ζωές από το πουθενά. Έτσι. Εξαιρετικά. Νομίζω αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα εμφανιστεί. Κάτσε να πάρω απόσταση. Λοιπόν, πάμε να ποντάρουμε στο μεγάλο chest, στην τύχη του chest, στο ότι έχουμε δύναμη, μπορούμε να αντέξουμε δωμάτια, να μας εμφανίσει κι άλλα συντούκια. Τι να πει κανείς, το ξέχασα εντελώς. Αυτά είναι τα διπλά που βγάζει. Οκ. Λοιπόν, μπορεί να ποντάραμε, αλλά δεν υπολογίσαμε το left hand. Κρίμα, χάσαμε ό,τι ελπίδα είχαμε για 4 σεντούκια. 4 αντικείμενα που μπορεί να μας δίνανε κάτι καλό. Πήραμε ένα Devil Room. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Καλό είναι και το Devil Room, αλλά δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί σε ντούκι για κανένα λόγο τώρα εδώ πέρα. Οκ, πάμε. Πάμε. Α, εδώ είμαστε. Εμφάνισε ένα σεντούκι. Το Τζόκερ, να το κάνω τι τώρα το Τζόκερ. Κάν το θαύμα σου, κάν το θαύμα σου, Ντάτσκι. Αυτό είναι ένα δύσκολο δωμάτιο. Υπό άλλες συνθήκες θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, μπράβο. Εμφάνισε τις καρδιές. Έλα, πες μου τι είναι Dutch Key. Mums bra, καλύτερο. Εδώ σε θέλω. Πολύ καλό το damage. Δες εκεί τι κάναμε εδώ. Οπ, και αντιγιά. Νομίζω πως έχω να φοβηθώ κάτι. Σε
Σεντούκι. Νομίζω πως πρέπει να εμφανιστούν κανένα δύο σεντούκι ακόμη για να είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου που επέτρεψα αυτό να γίνει. Εδώ θα βρίσκεται. Πρέπει να κερδίσουμε και κανέναν. Ωραία. Τέλεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να κερδίσω τον Blue Baby ή όχι. Το αφήσουμε για το τέλος. Και αν εμφανιστεί η Dutchkey, ποτέ δεν ξέρεις. Τέλεια. Καλά, σχετικό το τέλεια. Burn Penny. Να το κάνω τι ακριβώς. Μάλιστα. Δεν την είδα καθόλου μα καθόλου αυτή τη βόμβα. Εδώ είμαστε. Αλλά. Α, εμφανίστηκε κι άλλος. Δώσε ένα σεντούκι λοιπόν. Θα πρέπει να έρθουμε από εδώ να πολεμήσουμε και τα υπόλοιπα δωμάτια. Αν και δεν μας βλέπω να εμφανίζεται ένα Dutchkey. Δεν έχουν απομείνει και πολλά δωμάτια σίγουρα. Εδώ. Ου, και Mulligan. Εντάξει, δηλαδή τι άλλο να ζητήσω. Αλγίζ. Αυτό θα ζητήσω. Κάνε το θαύμα σου. Λοιπόν, πάμε να κερδίσουμε τον Blue Baby και να αποχαιρετήσουμε, διότι για άλλη μια φορά δεν εμφανίστηκε η δυνατότητα να πάμε στο Μέγα Σατανά. Θεωρώ πως είναι πολύ θέμα τύχης το να ανοίξεις Angel Room. Άλλες φορές μου φαίνονταν πολύ εύκολο, αυτή τη φορά και ειδικά με τον Lost δεν ξέρω, δυσκολεύομαι αρκετά. Εδώ είμαστε. Δεν νομίζω πως θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Μόλις ξεκινάει να πετάει, τον παγώνουμε κιόλας και τον... Υποτίθεται τον παγώναμε. Έχουμε και Mulligan, οπότε άντε γεια. Λοιπόν, τερματίσαμε τον Lost άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ που ακολουθήσατε. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.